Οι τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματο θυμίζουν καλοκαίρι του 2022 και η κυβέρνηση Μητσοτάκη επαναφέρει τι επιδοτήσει στα τιμολόγια για να μην καούν ολοκληρωτικά οι καταναλωτέ από το συνεχέ ηλεκτροσόκ. Το ξέφρενο ράλι στι τιμέ χονδρική απειλή με εμφάνιση λογαριασμών παρόμοιου μεγέθου με αυτόν του 2022, όταν έπρεπε να δαπανηθούν ολόκληροι μισθοί για να πληρωθούν. Οι αποφάσει που εξειδικεύει αυτή την ώρα ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργειας Θεόδωρος Κυλακάκη ήταν γνωστέ από την τρίτη σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργό ανακοίνωσε έκτακτη επαναφορά του τέλου για την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο προσωρινά για τουλάχιστον δύο μήνε, Ιούλιο και Αύγουστο. Το ακριβέ ύψο θα ανακοινωθεί εντό των επόμενων ημερών. Επίση, ο κ. Κυλακάκη ανακοίνωσε επιδότηση των οικοκυριών τον Αύγουστο. Διευκρίνησε επίση ότι το πώ και πόσο θα ανακοινωθεί τέλη Ιουλίου με αρχέ Αυγούστου, αφού είναι γνωστό πώ θα κινηθούν οι τιμέ. Ο Υπουργό Ενέργεια σημείωσε πω μια σημαντική παρέμβαση τον τελευταίο χρόνο ήταν η θέσπιση των χρωματιστών τιμολογίων που δίνουν επιλογέ στου καταναλωτέ. Σε συνέντευξή του, ο Κυριάκο Μητσοτάκη προανήγγειλε την απόφαση τη κυβέρνηση να επιβάλλει για δύο μήνε ένα έκτακτο τέλο στου παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματο, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πολίτε τον Αύγουστο. Πρόκειται για μια έκτακτη φορολογική παρέμβαση.